πρωτάθλημα στην Πούτα Αποέλ. Εχτάρια, δεν τα καταφέρω από ελ, έχασε το κύπελο, έμεινε όμως στο πρωτάθλημα. Εντάξει, αρχή συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την κατάκτηση του κυπέλου. Ήταν ένας τελικός που, όπως έλεγαν όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου στην αρχή, ήταν ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Ο Απόλλωνας κατάφερε να κάνει αυτές τις λεπτομέρειες να λειτουργήσουν υπέρ του και γι' αυτό κατέκτησε το κύπελλο. Θα έλεγα ότι ειδικά στο αγωνιστικό κομμάτι ο Απόλλωνας στο τέλος της ημέρας φάνηκε πιο έτοιμος στο να μπορέσει να αγωνιστεί με 10 ποδοσφαιριστές μετά από την κόκκινη κάρτα, ενώ εμείς δεν το εκμεταλλευτήκαμε αυτό το πράγμα. Κατάφερε να σκοράρει και από εκεί πέρα να διαχειριστεί σωστά τον αγώνα και να πάρει το τρόπαιο. Και η επόμενη μέρα για τον ΑΠΟΕΛ, πλέον έχει ολοκληρωθεί η σεζόν. Εντάξει, πλέον θα τρέξει ο προγραμματισμός, ήδη δρομολογούνται εξελίξεις. Θέλουμε να τελειώνουμε τα ανοιχτά κεφάλαια που είναι σημαντικά σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της ομάδας όσο πιο σύντομα γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσει να μπει το νερό στα βλάκι, να οδηγηθούμε στα κλειστά κεφάλαια που πρέπει να κλείσουν αυτή τη στιγμή και να ετοιμαστεί η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Ναι, κύριο, του προπονητή ασφάλως, έτσι, γιατί... όσα κεφάλαια είναι ανοιχτά πρέπει να κλείσουν, ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Σοφοκλή. Έπρεπε...